είναι ένας άνθρωπος του Θεού, αυτός που σας είπα προηγουμένως ότι έκαμε προσευχή να δει που είναι ο γεροευμένιος και του έδειξε την ουράνια ιεραρχία των Αγίων, των συγχρόνων Αγίων, ο ίδιος άνθρωπος ζει κάπου μυστικός, ούτε θα τον αποκαλύψω ποτέ μου, διότι έχουμε ανάγκη από τους μυστικούς και κρυμμένους Αγίους. Και τον ερώτησα έτσι με αγωνία όταν είδα όχι τόσον τα πλοία των Τούρκων να έρχονται, το φατίχ, πώς το λένε αυτόν το, για να κάνει γεώτρηση. Αυτά τους τα είπα από καιρόν, που μου τα είπαν οι Άγιοι, δεν τα είδα εγώ, ότι θα συμβούν. Και ένας συνάδελφος του συζύγου σας, υπουργός, υπεύθυνος άνθρωπος, ήρθε και μιλήσαμε. Για να ξέρουν κι αυτοί, οι κυβερνώντες, πώς βλέπουν οι Άγιοι άνθρωποι τα μέλλοντα συμβαίνει. Και κατά την πίστη τους, ας πράξουν. Αν δεν πράξουν, θα τους καθαιρέσει ο Θεός και θα βάλει άλλους στη θέση. Λοιπόν, διότι δεν θα αφήσει ο Χριστός την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό να χαθεί. Θα δοκιμαστεί για να αποβάλουμε όλη αυτήν την αμαρτωλότητα που εμείς ήδη εβάλαμε στον εαυτό μας. Χρειαζόμαστε εγχείρηση, βαθιά εγχείρηση. Και θα γίνει με τον παγκόσμιο πόλεμο η εγχείρηση. Όλοι θα φοβηθούν. Και ας μην έχει η Κύπρος παγκόσμιο πόλεμο. Ούτε η Ελλάδα θα έχει, ούτε η Κύπρος. Αλλά θα έχουν οι γειτόνοι μας. Μερικούς θα τους ρίξουν και πυρηνικά. Ένα Τσέρνομπιλ επηρέασε τόσο κόσμο και έχουμε τόσο καρκίνο. Σκεφτείτε να ρίξουν πυρηνικά οι Ρώσοι που θα το κάνουν στην Τουρκία. Μα η Τουρκία είναι δίπλα μας. Στο Ισραήλ. Εμένα αυτό το οποίο με έκαμε να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο του Θεού με αγωνία, παρόλο που χρόνια ασχολούμαι κατ' εντολήν συγχρόνων ανθρώπων του Θεού που μου είπαν πρέπει ένας επίσκοπος να μελετήσει τις προφητείες των Αγίων. Ποιες είναι οι αληθινές και ποιες είναι οι ψεύτικες. Έχουμε και ψεύτικες. Παντού μπαίνει ο Σατανάς για να προκαλέσει σύγχυση και απιστία. Και το κατάφερε. Ακόμα και αρχιερείς να ειρωνεύονται των προφητικών λόγων του Αγίου Παϊσίου, ενός εκ των κορυφαίων Αγίων της Ορθοδοξίας. Ο Θεός να μας ελεήσει. Λοιπόν, εμένα με ανησύχησε, κύριε Δήμαρχε, η διάθεση των Εβραίων να βομβαρδίσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Αυτό μας το έλεγε ένας ασκητής που ήταν στην Κρήτη, άγνωστος στους πολλούς, ο γέροντας Θεόδωρος, ο Αγιοφαραγκίτης, Αγιοφάραγκον στα στερούσια όρη της Κρήτης. Εκοιμήθη πριν 3 χρόνια, μεγάλη εβδομάδα, και μας έλεγε, παιδιά μου, θα πίνετε τον καφέ σας και θα ακούσετε ότι οι Εβραίοι εκτύπησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Τότε θα ξεκινήσουν τα μεγάλα γεγονότα. Και την ίδια εποχή ή λίγο πιο πριν θα πέσει ο Ερντογάν. Αυτά θα είναι τα σημεία που θα έχετε για να καταλάβετε ότι τα μεγάλα γεγονότα έρχονται. Τώρα που βλέπω τους Εβραίους ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές, να λένε ότι εμάς ο στόχος μας και ο Τραμπ να υπηρετεί αυτόν τον στόχο. Επίσης ξεκάθαρα. Αντιλαμβάνομαι ότι τα μακρά γίνονται κοντά. Πόσο κοντά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Διότι η μετάνοια και του πιο μικρού ανθρώπου μπορεί τα γεγονότα να τους δώσει μια όθηση προς τα πίσω. Για να δώσει χρόνο μετανοίας ο φιλάνθρωπος Χριστός σε περισσότερους ανθρώπους στη γη. Και ρώτησα αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Του λέω, αδερφέ μου, τι λες εσύ? Και μου είπε, δέσποτά μου, είπαμε πολλά, μου λέει, περί προφητιών. Οι προφητείες πλέον ετελείωσαν. Άκου τι μου είπε. Οι προφητείες από εδώ και πέρα είναι ειδήσεις.
Οι προφητείες, μου λέει, πλέον είναι ειδήσεις. Θα τις βλέπουμε στην τηλεόραση και θα τις ακούμε στο ραδιόφωνο τις προφητείες. Το ζήτημα είναι να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι αληθινές και ποιες είναι οι ψεύτικες. Λοιπόν, όσον αφορά τον τόπο μας, θα περάσουμε έναν τριήμερο εκφοβισμού και δεν το περάσαμε ακόμα. Μερικοί νόμιζαν ότι είναι που ενάρθει το τρυπάνι των Τούρκων. Νομίζω ο μόνος που κατάλαβε το φόβο είναι ο άντρας σου και ο πρόεδρος και αυτοί που ήταν κοντά και ο υπουργός άμυνας. Οι πολλοί πολλοί Κύπροι δεν το καταλάβα. Και αν με ρωτάτε, καλά έκαμε το κράτος μας και δεν εφόβησε τον λαόν από μια άποψη. Που την άλλη όμως, ενώ ξέρουμε ρε παιδί μου ότι τούτα θα γίνουν, βλέπουμε ήδη ότι αρχίσαν και γίνονται. Η μετάνοια είναι μειωμένη. Είναι το παράπονο της Παναγίας αυτό. Εγώ θέλω, λέει, να ανεβάσω την Ορθοδοξία, να την κάνω παγκόσμια πίστη σε όλη την οικουμένη. Και τι ζητώ? Λίγη μετάνοια, λέει. Έναν ήμαρτο. Και οι βουλευτές μας, όλων των κομμάτων, να κάνουν τέτοια νομοσχέδια. Αυτά τα νομοσχέδια, τα αφύσικα που κάνουν οι βουλευτές και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μας είπε η γερόντισσα της Αττικής, που είναι άνθρωπος με φως Χριστού, ότι θα φέρουν θεομηνίες. Θα επαναστατήσει η φύση. Θα ανοίγουν ξαφνικά μέσα στις πόλεις κρατήρες, θα βυθίζονται πολυκατοικίες. Θα γίνονται σεισμοί ασυνήθιστοι. Από τα αφύσικα τα οποία συμβαίνουν. Τώρα είμαστε και λίγο επικίνδυνοι. Αν πούμε κάτι εναντίον αυτών, να μας συλλάβουν. Ότι ξέρεις, κρίνεις και σχολιάζεις ανθρώπους πονεμένους. Οι πονεμένοι έρχονται και εξομολογούνται. Ό,τι και να είναι. Οι άλλοι υπερήφανοι τι θα γίνουν. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες δεν θέλω να πω. Για τα προφητικά, εμείς πρέπει ως χριστιανοί ορθόδοξοι να βλέπουμε αυτά τα δύο σημεία που προανάφερα, την πτώση του Ερντογάν, τώρα θα είναι πτώση πολιτική ή βιολογική, άλλοι λένε ότι θα είναι το δεύτερο, άλλοι λένε ότι θα είναι το πρώτο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ερμηνεία σε αυτό. Αλλά θα είναι πτώσεις. Οι επόμενοι που θα μπουν ως πολιτική της Τουρκίας θα είναι τη χάρπαστη. Δηλαδή θα είναι άνθρωποι που δεν θα γνωρίζουν από πολιτική. Και ενώ θα πάνε να διορθώσουν τα λάθη του Ερντογάν, την αλαζονία του Ερντογάν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα για την Τουρκία. Θα κλείσουν τα στενά πάνω του Βοσπόρου και οι φίλοι, οι ψευτόφιλοι, οι Ρώσοι, από φίλοι θα γίνουν οχτροί μέσα σε μία νύχτα και δεν θα μείνει η πόλη της Τουρκίας που να μην βομβαρδιστεί. Από αυτήν τη στιγμή αρχίζει και η Κύπρος να έχει το δικό της μερτικό στα παγκόσμια γεγονότα. Και θα το έχει. Το τριήμερο του φόβου, αν θα γίνει επί Ερντογάν ή μετά, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά θα το έχουμε. Και πρέπει να φοβηθούμε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πρέπει να φοβηθούμε για να γονατίσουμε και το γονάτισμα και η προσευχή και η μετάνοια και τα δάκρυα θα φέρουν μεγάλες ευλογίες στον τόπο μας. Μια μεγάλη ευλογία που θα έρθει και την προφήτευσε ο Χατζηφλουρέντζος πριν το 67 θα ελευθερωθεί όλη η Κύπρος. Χωρίς πόλεμο. Μπορεί να έχουμε τις τρεις μέρες κάποια γεγονότα, αλλά δεν θα είναι πόλεμος όπως το 1974. Και το άλλο μεγάλο καλό που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της Κύπρου, ότι θα βαφτιστούν πάρα πολλοί Τούρκοι. Και στην Τουρκία και στην Κύπρο. Άρα εμείς οι χριστιανοί που πηγαίνουμε σε αγρυπνίες, που ερχόμαστε σε ομιλίες, που γονατούμε και προσευχόμαστε τις νύχτες, και αν δεν το κάνουμε, να το κάνουμε. Εμείς, αγαπητοί μου, θα είμαστε οι κατηχητές αυτών των ανθρώπων.